Εγώ με αμφισβητήσω. Και εν πάση περιπτώσει και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου είναι νομικός και εν πάση περιπτώσει είναι επιστήμονες που κατέχουν το θέμα. Εμείς δεν το ξέρουμε. Και άρα, το έχουν, άρα, το έχουν λοιπόν, αναλύσει. Πρέπει το έχουν να... αναλύσει, κύριε Γουζή. Εμείς πρέπει ό,τι μας λένε οι νομικοί θα κάνουμε. Θα μας λένε σταματήστε. Και εμείς θα πρέπει να λέμε, εμείς είμαστε γεωπόνοι, όπως μου είπε χθες, εσύ είσαι γεωπόνος, δεν είσαι νομικός. Θα γίνει το Δημοτικό Συμβούλιο από δύο δικηγόρους. Αν το νομίζετε έτσι, εντάξει, ας συνεχίσουμε έτσι. Προφανώς υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα από εκεί. Επειδή εγώ δεν μπορέσα να διαβάσω αυτά τα πρακτικά. Τι σκάνδαλο βγάλατε, κανένα σκάνδαλο? Όχι κύριε, πιστή αντιγραφή αυτών που έχουν υποθεί σε ορισμένα θέματα. Πιστή. Ας μας πούνε κάπου που είναι και εμείς θα τους πούμε, δώστε μας την άδεια. Αν διαφωνείτε εδώ ότι δεν το είπατε έτσι, να ακούσετε το ηχητικό. Εμείς δεν βγάλαμε το ηχητικό γιατί μου επεσήμανε ο Δήμαρχος ότι δεν μπορείς να τα βγάλεις γιατί είναι παράνομο και θέλει άδεια από το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν δίνουμε λοιπόν κανένα ηχητικό. Γράφουμε, όπως είπε ο κ. Γρηγοριάδης, αυτά που προλαβαίνουμε στην Οικονομική Επιτροπή. Μου λένε, γιατί την άλλη μέρα, προτού να κλείσει η Επιτροπή, είδαμε στην ιστοσελίδα σας τα αποτελέσματα της Οικονομικής Επιτροπής, τι συζητήσαμε. Λέω, γιατί απαγορεύεται? Εγώ μετέφερα στην ιστοσελίδα τα θέματα και από κάτω τι αποφάσεις πήραμε. Μα εμείς μαθαίναμε τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου από την προηγούμενη, πριν τα κοινοποιηθούν σε εμάς, σε γνωστούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που τρέχανε οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Συμπολίτευσης. Δεν κατάλαβα. Κακό είναι αυτό? Πού είναι το κακό? Αυτό τώρα τι σχέση έχει, δεν καταλαβαίνω. Σε αυτό που λέει ο κύριος Λαπάκης, τον κύριο Κουκουμτζή, δηλαδή το ότι η Επιτροπή έκλεισε και δημοσιοποιηθήκαν τα θέματα, πού είναι το κακό? Ναι, δεν καταλαβαίνω. Το ότι κάποια θέματα Δημοτικού Συμβουλίου συζητήθηκαν πριν ακόμα τα κοινοποιηθούν. Ότι υπάρχουν σαν θέματα Δημοτικού Συμβουλίου. Και πού είναι την το ανάλυση αυτό? Και τον τρόπο σκέψη και ψηφοφορία κλπ. Δημιουργήσαμε εμεί. Και ψηφοφορία σε ποιον, από τον Δημοτικό Συμβούλιο που ήταν σε ένα μέσο, α πούμε. Κύριε Γιακόπουλο, ούτε το ένα είναι μεπτό, ούτε το άλλο. Αυτό σα λέω. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι το ίδιο. Γιατί δεν είναι? Δεν μιλάμε για τέτοια πράγματα. Βγήκε η Οικονομική Επιτροπή, πήρε κάποιες αποφάσεις και κοινοποιηθήκανε. Και είναι μεπτό αυτό, γιατί κοινοποιηθήκανε? Δεν είναι, δεν είναι διαφορετικά πράγματα. Μάλλον θα πρέπει πάλι να ζητήσετε επίσημη γνωμοδότηση από το Υπουργείο και από τη Θεσσαλονίκη. Ποια γνωμοδότηση, το να βγάζουμε τα θέματα? Μην τρελαθούμε. Είναι να είναι δράσει με προσκλήσεις. Ήρθε ο πρότυπος της κατάληψης. Αυτά είναι ανοιχτά τα θέματα. Τι το θα ρυθμίσουμε και θα ψηφίσουμε για τη δημοκρατία ξανά? Κύριε Πετρίδη, ήρθε ο πρότυπος κανονισμός. Το αφήνει ελεύθερο. Μπέστε, ηχογραφήστε, μαγνητοφωνήστε. Το γράφει ο πρότυπος κανονισμός. Ναι, αλλά ο κύριος Δήμαρχος το απαγορεύει. Δεν το απαγορεύει. Επικαλείται αυτό που προβλέπετε. Έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή, αν θα φέρω αύριο έγκριση, θα μου τη δώσετε αύριο? Αν έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο, δεν θα το φέρω αύριο. Θα το φέρω, λοιπόν, κύριε, αύριο θα ζητήσω άδεια επίσημη. Αυτό σας είπε και ο Δήμαρχος. Φέρτε το για να υπάρχει έγκριση. Για να γίνεται όπως προβλέπετε. Είναι πολύ απλό. Θέλετε να σας πω τι μου είπε στην Οικονομική Επιτροπή, επειδή με προκαλείτε, κύριε? Να μου πείτε, και δεν είναι παρόν και δεν ξέρω. Του είπα τότε, κύριε Δήμαρχε, θα φέρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και εμείς θα σας την απορρίψουμε. Αυτή ήταν η απάντηση. Δεν την ξέρω την απάντηση, αυτό που λέτε εσείς. Ας με διαψεύσει, ήταν στην Οικονομική Επιτροπή. Για ποιο θέμα θέλατε τώρα εσείς, για πείτε μου? Εγώ, για πέστε μου, δεν άκουσα. Κύριε Βουλάδη, κάτι θέλατε για ένα άλλο θέμα? Δημοκρατία έχουμε. Θέματα πολλά ουσιαστικά. Και θέματα τα οποία μας δυσκολέψανε και γι' αυτό διεκόπη η συνεδρίαση, λόγω του ότι ήταν πολλά και μεταφέρθηκε αύριο να συνεχίσουμε τα υπόλοιπα 20-25 θέματα. Αλλά δεν μπορούμε. Αύριο απεργία είναι, θα γίνει κανονικά το Δημοτικό Συμβούλιο? Αυτό. Θα γίνει, έχει ρυθμιστεί αυτό. Εννοείται τη γραμματιακή υποστήριξη. Θα γίνει. Απεργοσπάστες είναι? Δεν ξέρω αν είναι απεργοσπάστες. Μπορεί να μην απεργούν. Αυτό λέω. Δεν είναι πάντα απεργοσπάστες. Απεργούν μέχρι το μεσημέρι, φαίνεται. Πιθανόν. Πάντως έχει γίνει μια συνεννόηση με τον πρόεδρο. Πιθανόν για να ευκολυνθεί. Ναι, κύριε Γρηγοριάδη. Μπορούμε να το ρυθμίσουμε αυτό με το θέμα του γραμματέα και το δικαίωμα της απεργίας, αλλά μπορούμε να βρούμε σε συνεννόηση και να δούμε πώς θα λειτουργήσουμε. Αν είναι δυνατόν τώρα να δημιουργούμε τέτοιο θέμα. Ένα θέμα απεργοσπάστες. Υπήρχαν πάρα πολύ σοβαρά θέματα. Υπήρχε η επανέγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου αποκατάσταση διατηρητήριου κτηρίου του καπνομαγάζου. Ένα σοβαρότατο θέμα, το οποίο πέρασε λίγο στα ψηλά. Ένα θέμα το οποίο το χαρακτηρίσαμε ειδικό. Λόγω της βαρύτητας του έργου, το δεχτήκαμε και το ψηφίσαμε. Και πήγε ομόφωνα. Ναι, έτσι. Απορρίφθηκε από το υπεχοδέ. Βέβαια, έκανα μια πολιτική τοποθέτηση και λέω ότι ξανά στο μέλλον ειδικό έργο δεν θα δεχθούμε εκεί μέσα. Γιατί το ειδικό έργο σημαίνει περιορισμένο αριθμό εργοληπτών,
και ό,τι συνεπάγεται. 4 χρόνια, ωραία, κύριε Πετρίδη. Τώρα που απορρίφθηκε, τι γίνεται? Ξαναλλάζει το ξέρω πάτηση και είναι ανοιχτή δημοπρασία. Και πότε θα γίνει? Θα γίνει σύντομα. Θα προλάβει να είναι όρθιο το καπνομάγκαζο. Θα προλάβει να ενταχθεί και να γίνει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι μια διαδικασία που ξεκίνησε από παλιά, εντάχθηκε στα αστικά προγράμματα του ΕΣΠΑ. Ναι, μην πάμε τώρα. Βγήκαν τα λεφτά και πήγαμε να κάνουμε τα τεύχη δημοπράτηση, το χαρακτηρίσαμε ειδικό. 4 χρόνια, κύριε Πετρίδη, δεν χαρακτηρίστηκε. Με το πολυκατάστημα τι έγινε, κύριε Γρηγοριάδη? 4 χρόνια δεν χαρακτηρίστηκε ποτέ κανένα έργο ειδικό. Να πάμε σε περιορισμένο αριθμό εργοληπτών. Με το πολυκατάστημα τι έγινε? Πάντω το καπνομάγκαζο είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση και γι' αυτό και ομόφωνα όλοι αποφασίσαμε να χαρακτηρίσουν ειδικό. Άρα συμφωνούμε. Με το πολυκατάστημα τι έγινε, κύριε Γρηγοριάδη, γιατί δεν μπορούμε να συζητήσουμε όλα τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου? Πολυκατάστημα. Για το οποίο έγινε πολλή συζήτηση και ο κύριος Δήμαρχος έκανε δήλωση. Μια καινούργια άδεια. Πολύ απλά. Ο κύριος Δήμαρχος πάλι είπε όχι. Κοιτάξτε, εάν και εφόσον δεν είχαμε υποχρέωση, μπορούσε ο προκάτοχος προηγούμενης άδειας να συνεχίσει με εκείνη. Γιατί την έξερε? Εμείς εκδώσαμε μια καινούργια άδεια. Μια άδεια ίδρυσης υπεραγοράς. Δεν πήγαμε σε συνέχεια της προηγούμενης άδειας να πάμε στην άδεια λειτουργίας. Έτσι. Το αν είναι δυνητικό ή αν έπρεπε ή αν όχι ή αν έχουμε το δικαίωμα, η εισήγηση έγραφε ξεκάθαρα, έτσι. Έγκριση ή μη. Η αλήθεια, κύριε Γερακόπουλε, είναι σε αυτό το θέμα, επειδή έγινε πολλή συζήτηση, έτσι, και ο καθένας έχει τις απόψεις του, θα μπορούσε κάλλιστα η Δημοτική Αρχή ή οποιοδήποτε να πει όχι, ρε παιδιά, εγώ το ψηφίζω αυτό το πράγμα, γιατί έτσι πιστεύω ότι θα βοηθήσει την ανάπτυξη ένα πολυκατάστημα. Και... έτσι δεν είναι, θα μπορούσε να είχε ουσία. Ήταν μια διαδικασία η οποία απλά θα μπορούσε να καθυστερήσει την ίδρυση 3 μήνες πίσω. Αυτό είναι το ζητούμενο. Άρα δεν κάναμε κάτι που ήταν επιπόλαιο. Ήταν μια διαδικασία και το ίδρυση ή μη, το μη έτσι κι αλλιώς είναι μέσα στην πρόταση που γίνεται, αλλά το μη σήμαινε ότι απλά θα πήγαινε η εταιρεία στο Συμβούλιο της Επικρατείας και μετά από 3 μήνες θα επικαιροποιούσε την άδειά της. Θα είχαμε λοιπόν μια καθυστέρηση, παρακαλώ, κύριε Γεωργιάδη. Ήταν λοιπόν μια. Μα έτσι είναι η διαδικασία, η νομική βεβαίως. Αυτό προβλέπεται. Ότι αν πει μη το αρμόδιο όργανο σε 3 μήνες θα πει όχι το άλλο. Θα πει βέβαια, ναι. Το εξοφλούμε άδεια, κύριε, και αδειοδότηση των χρυσοϊχείων με αυτόν τον τρόπο, κύριε Πετρίδη. Όταν το χρυσοϊχείο θα φέρει όλα τα προβλεπόμενα έγγραφα. Εάν του δώσει η περιφερειακή διεύθυνση έγκριση όπως έδωσε η νομαρχία παλιότερα. Θα πάει σε ανώτερο. Λοιπόν, επομένως ήταν μια διαδικασία που θα πήγαινε απλά 3 μήνες πίσω όλη αυτή την υπόθεση. Δεν είχε λοιπόν ουσιαστικό νόημα να προχωρήσει το Δημοτικό Συμβούλιο σε αρνητική εισήγηση από τη στιγμή που έτσι κι αλλιώς θα τελειώνουν μετά από 3 μήνες. Άρα μιλάμε για ένα κτίριο που έχει χτιστεί σχεδόν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Συμφωνώ μαζί σας, κύριε Γερακόπουλε, και μετά το δικαιωμάτι θα κάνουμε μέσα για τόσα απλά 3 μήνες πίσω την υπόθεση. Γνωμοδότηση επ' αυτού που λέτε αυτή τη στιγμή υπήρξε από το νομικό σύμβουλο του Δήμου? Βεβαίως υπήρξε. Και από το νομικό σύμβουλο. Από το νομικό σύμβουλο του Δήμου. Από την νομική υπηρεσία του Δήμου. Και συνεννόηση με το Συμβούλιο της Επικρατείας. Επίσημη γνωμοδότηση υπήρξε. Δεν ξέρω αν υπήρξε ακριβώς επίσημη γνωμοδότηση, αλλά υπήρξε συνεργασία και συνεννόηση. Μα αν υπήρξε επίσημη γνωμοδότηση, γιατί δεν δίνεται κάτι στον κύριο Γρηγοριάδη να μιλάει αυτά που λέει? Εμείς έχουμε το δικαίωμα να πούμε όχι. Αν υπήρχε το είπε ο ίδιος ο κύριος Γερακόπουλος. Το θέμα είναι ηθικό. Έχουμε το δικαίωμα να αρνηθούμε. Αν ο νόμος προβλέπει και δίνει το δικαίωμα στον επιχειρηματία να προσφύγει σε ανώτερο όργανο, αυτό είναι δεδομένο. Θα προσφύγει. Μπορεί να δικαιωθεί μετά από 3 μήνες. Και εσείς, κύριε Πετρίδη, αν δικαστείτε σε ένα δικαστήριο, έχετε δικαίωμα να κάνετε έφεση και πάτε σε ανώτερο όργανο. Είναι βασικός κανόνας της δημοκρατίας. Μας δίνει το δικαίωμα ο νόμος να πούμε όχι. Ό,τι συνεπάγεται αυτό. Ναι. Και μάλιστα πολύ εύστοχα είναι ο κύριος Δευτέρας. Και αυτό συνεπάγεται. Δεν έχει σημασία. Μην προδικάζετε τρεις μήνες. Ο κύριος Δευτέρας πολύ σωστά είπε ότι είναι παιδιά και απολογούμενος είμαι διατεθειμένος να πάω. Γιατί εμείς είχαμε πει όχι και στην αρχή, όχι και τώρα. Και απολογούμενος είμαι σε θέση να πάω. Το όχι στην αρχή και όχι και τώρα. Εγώ, κύριε Γερακόπουλε, το ψήφισα. Όχι, κύριε Γερακόπουλε, εγώ δεν το ψήφισα. Εσείς ήσασταν αυτοί που δεν το ψήφισατε την προηγούμενη φορά. Συμφωνούμε. Και το ψήφισατε τώρα. Άρα επιβεβαιώνεται αυτό που λέω. Όχι, δεν επιβεβαιώνεται. Εκτίθεστε. Δεν εκτίθομαι καθόλου. Την προηγούμενη φορά είπατε όχι και τώρα είπατε ναι. Τι άλλαξε? Στην ουσιαστική γίνατε περίπτωση. Εξουσία. Αυτό άλλαξε. Όχι, δεν άλλαξε καθόλου, κύριε Γρηγοριάδη. Είναι εύκολο να λέμε όχι από την αντιπολίτευση, αλλά δεν μπορούμε να το πούμε. Όχι, να χρησιμοποιούν και το χρησιμοποίησαν, το ζήσαμε και το ξέρουμε. Εντάξει. Αφήστε να το κρίνουν οι συμπολίτες μας. Όμως, όταν μπορούσαμε να κάνουμε παρέμβαση, ήμασταν αρνητικοί. Τώρα που δεν είχε αποτέλεσμα η παρέμβασή μας και δεν είχε ουσία, δεν ήμασταν. Όχι, αυτό δεν ήμασταν αρνητικοί, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν υπήρχε κάτι άλλο να γίνει. Ήταν τελεσμένη η διαδικασία. Η διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας. Κύριε Πετρίδη, αυτό πάντως που λέτε, κύριε Γερακόπουλε, για ακόμη μια φορά θα πω εγώ, επειδή ασχολήθηκα λίγο με το θέμα, ότι το ακούω να το λέτε μόνο εσείς. Τι εννοείτε μόνο εγώ?
Ότι όταν λέω μόνο εσείς, αλλά... εννοώ εσείς, ο κύριος Δήμαρχος, από τη μεριά της παράταξής σας. Δεν ακούω μέχρι στιγμής και δεν έχω διαβάσει να το λέει κανένας άλλος εκτός παρατάξεως. Ότι δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Μα δεν είχε ουσία, κύριε Πετρίδη. Ποιος το λέει αυτό, γιατί έρχεται στο δημοτικό συμβούλιο. Ότι δεν ακούω κανέναν άλλον να λέει αυτό το πράγμα. Είτε είναι άλλος νομικός εκτός παράταξης, είτε είναι κάποιο υπουργείο, είτε είναι κάποια υπηρεσία. Κανένας δεν το λέει. Ακόμα και η ίδια υπηρεσία του Δήμου, η αρμόδια υπηρεσία, ναι, που εισηγήθηκε το θέμα, λέει θετικά ή αρνητικά. Μα αυτό είναι αυτονόητο, κύριε Πετρίδη, θα λέει θετικά ή αρνητικά. Όχι, κύριε Γερακόπουλε, ελληνικά γνωρίζουμε τις ουσία προβλέψεις. Γιατί δεν λέξεις, το έφερε για επικαιροποίηση. Και η ελληνική γλώσσα είναι συγκεκριμένη. Ότι εισηγηθεί θα λέει θετικά ή όχι. Αλλιώς θα έλεγε εισηγηθείτε θετικά, δεν συζητάμε τίποτα. Τότε βάζει το δυνητικό. Αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτα. Γιατί το βάζει το δυνητικό. Είναι άλλο πράγμα το να σου δίνει δυνατότητα να πεις ναι ή όχι, και άλλο πράγμα αν πεις ναι ή όχι, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Τότε γιατί εδώ το βάζει. Αποτέλεσμα έτσι κι άλλο θα είναι συγκεκριμένο. Μα γιατί το βάζει, τι λέτε, κύριε Μα δεν μπορεί να γίνει αλλιώς, κύριε Πετρίδη. Δεν μπορεί να λέει ψηφίσουμε υποχρεωτικά. Βεβαίως, κύριε Γερακόπουλε, μπορεί να λέει. Υπάρχουν εισηγήσεις. Είχαμε δικαίωμα να πούμε. Κύριε Γερακόπουλε, κύριε Γερακόπουλε, υπάρχουν εισηγήσεις και στα δημοτικά συμβούλια και παλαιότερα στα νομαρχιακά που η αρμόδια υπηρεσία έλεγε είναι αυτά τα δικαιολογητικά, τα έχει κάνει όπως πρέπει και πρέπει να τη δώσουμε την άδεια. Αυτά υπάρχουν αυτά. Ωραία. Αυτή η εισήγηση δεν το έλεγε αυτό. Έχουμε αυτή το δικαίωμα να πούμε όχι. Έλεγε θετικά ή αρνητικά. Είναι κύριε Πετρίδη, επί προσωπικού κάτι σας παρακαλώ, επειδή ακούστηκε από τον Δήμαρχο προηγουμένως, ήμουν και το 2008 αντίθετος. Είναι καταγεγραμμένα στα πρακτικά της νομαρχίας. Καθυστερημένα. Ποιο ήταν δεν μετράει εκείνο, καθυστερημένα ήταν εκείνο. Ήταν η θέση ανοιχτή ενάντια. Κατόπιν εορτής και εγώ είμαι φουστανελοφόρος, κύριε Κουδεμψημίνα. Όταν έγινε το συμβούλιο δεν ήταν μετά, κύριε. Μετά απεδείχθη. Μετά ήταν, κύριε Κουδεμψημίνα. Το ξέρανε όλοι, το ξέρανε μόνο εσείς. Μόνο εσείς δεν το ξέρανε. Και εν πάση περιπτώσει και τώρα ήρθε η εισήγηση καθαρά περί ίδρυσης ημί και ήταν μια ευκαιρία. Και αν έχουν γίνει λάθη, να επανορθώσουν. Και αν πήγαιναν στα δικαστήρια, να μην προδικάζουν εμείς τα δικαστήρια. Κάνατε κάτι από αυτού, εσείς, κύριε Κογιομτζή? Κάνατε κάτι από αυτού ως αντιπολίτευση? Κινηθήκατε από αυτού? Αν? Από αυτού κινηθήκατε, εσείς? Σας κινηθήκατε, κάνατε κάτι? Κύριε Πετρίδη, μαζί ήμασταν. Είχαμε το δίκιο. Στείλατε κάπου κάποιο έγγραφο? Ο εμπορικός σύλλογος μαζί ήμασταν στην εκπομπή που ξεκίνησε. Ζήτησε όλη την διαδικασία, ναι, για να ξεκινήσει να δει την άκρη του νήματος και περιμένουμε. Και εμείς θα το ξεκινήσουμε. Κάντε το και πότε, γιατί πέρασε ένα δημοτικό συμβούλιο, περάσει κι άλλο. Ας γίνει ένα κοινό, ας μπει μια επιτροπή κοινή να το αυτά εξετάσει. Ακούει ο κόσμος, αυτά ακούει ο κόσμος, κύριε Κογιομτζή. Ακούει τη μια ότι εμείς θα στείλουμε στον Ρακιτζή να ελέγξει τα πάντα και δεν τα στέλνουμε. Ακούει ότι αυτό που έκανε ο Δήμαρχος ήταν παράνομο και δεν το κάνουμε όμως, περιμένουμε τον εμπορικό σύλλογο. Πώς θα γίνει αυτό, κύριε Κογιομτζή? Κοιτάξτε, εγώ είπα ότι δεν είναι παρανομή, ήταν μια εισήγηση, γιατί υπήρχαν τρεις εισηγητές που εισηγήθηκαν υπέρ του καταστήματος. Έχετε και αύριο συνεδρίαση και ανανεώνετε το ραντεβού μας για να συζητήσουμε κατά υπόλοιπο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα θέμα ακόμα. Για ένα λεπτό. Πείτε μου, το πολύ θέμα τη λειτουργία των τραπεζοκαθισμάτων στην πόλη μας και στο Δήμο μας. Ναι, τι θα γίνει? Ένα θέμα όπου έγινε μια τροποποίηση του κανονισμού. Σχεδόν σε όλα τα επίπεδα ήμασταν σύμφωνοι με όλες οι παρατάξεις και νομίζω ότι είναι μια προσπάθεια που κάναμε ώστε να διευκολύνουμε και τους πεζούς αλλά και τους καταστηματάρχες σε μια οικονομική κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Θα τα παρουσιάσουμε λεπτομέρως. Όποτε θέλετε, είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.